Λοιπόν, πάμε στην Καρλάκη. Στη Μαρία Καρλάκη, την οποία συνάντησε. Η Μαρία Κοκολάκη έχει πει φοβερά πράγματα για τον Διαντάφυλλο. Τι ότι του κάνουν bullying οι συμπαίκτες του. Τι ότι συσπηρώθηκαν για να τον διώξουν επειδή είναι πολύ διάσημος. Τι ότι στην εφηβεία όλες ήμασταν με τον Διαντάφυλλο. Λέει πράγματα τα οποία. Εσείς στην εφηβεία σου με τον Διαντάφυλλο. Εγώ ήμουν πολύ μικρότερη. Όταν λες ήσουν ερωτευμένη, εννοεί, όχι ότι ήταν μαζί. Εγώ ακούω όλα τα κοριτσάκια. Εγώ ακούω τα συντήρια. Έχει τα συντήρια του Διαντάφυλλο. Δεν ξέρω τι λέγεται Διαντάφυλλο, Μαρία. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ το πήρες. Ποιο τραγούδι και τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ με τον Γιάννη Ζουγανέ? Ναι, είναι καινούργιο τραγούδι, κάνουμε μια νέα συνεργασία. Θυμηθώ τα πρώτα σου βήματα με τις συνεργασίες του τώρα, είναι καμία σχέση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρεις, κάθε καλλιτέχνης μέχρι να βρει τον εαυτό του κάνει διάφορα περάσματα. Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν είμαστε σοφοί. Είχα να απαιτήσει ποτέ να αλλάξεις εμφάνιση για λόγω του τραγουδιού? Φυσικά. Αυτό που θυμάμαι από έναν μαέστρο στη Θεσσαλονίκη, μας μετρούσε τη ζυγαριά αν παχύναμε. Δεν θέλω να πεις εσύ που βλέπεις Survivor, είναι και ο φίλος ο Τριαντάφυλλος μέσα. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο Τριαντάφυλλος μέσα, ειδικά με τον bullying που του κάνανε. Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έγινε? Ξέρουν ότι ο Τριαντάφυλλος είναι πάρα πολύ δυνατός επειδή είναι επώνυμος. Συσπηρώθηκαν όλοι μαζί για να τον επετάξουν. Είναι φωνακλάς. Είναι οξύθυμος, αλλά τα ξεχνάει στο δευτερόλεπτο. Απλά ο Τριαντάφυλλος θέλει τον τρόπο του. Σκέψω ότι στα 18 του ζούσε στιγμές που ο Σάκης τις έζησε πιο μετά. Δηλαδή έπεφτε όλη η Ελλάδα για τον Τριαντάφυλλο και λιγότερο για τον Ρουβά. Το δημοτικό όταν ήμασταν ήταν ο Τριαντάφυλλος ο Θεός της Ελλάδας. Σκέψω τώρα αυτό το παιδί στην εφηβεία του τι ζωές και τι ιστορίες έχει ζήσει. Εγώ ήταν να πάω. Δεν λες πάλι καλά που δεν πήγα. Αλήθεια. Ναι. Ήταν να πάω, πέρασα και τα αθλήματα. Αλλά εντάξει, δεν ευδοκίμησε. Πώς βγαίνω στην καραντίνα? Μου αρέσει πολύ πολύ κεντάω. Κεντάω ένα καρεδάκι σε μπλε με χρυσή κλωστή και ασημένια. Γάμο σκέφτεσαι παιδάκι? Όχι πια. Είμαι αρκετά παλαιόναρχο σε κάποια θέματα. Και επειδή δεν υπάρχει αυτό, προτιμώ να κάνω ένα παιδί με κάποιον φίλο μου ή με κάποιον πρώην μου που τα έχω καλά, για να είμαστε και συμφωνημένοι στο να μην μαλώνουμε. Τι έχουν κάνει κατάψυξη εξωτερικών? Έχω σκεφτεί να το κάνω και άμεσα κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες, παιδιά, που έχουν απογοητευτεί από κάποιες σχέσεις και λένε καλύτερα να το κάνω με ένα φίλο μου που θα μου μείνει μια ζωή το παιδί, είναι μια μόδα. Μόδα, δεν ξέρω, είναι μια επιλογή, δεν ξέρω πώς να την πω. Έτσι, μόδα, μια επιλογή, μια επιλογή. Κοίτα, δεν το ακούγαμε παλιότερα. Τώρα ακούμε πολλές γυναίκες που λένε θα κάνω παιδί με ένα φίλο μου. Παλιότερα δεν το ακούγαμε, Φέη. Άρα είναι μια. Σε αν όχι μόδα, μια. Μια επιλογή που πολλοί την ακολουθούν περισσότερο από τώρα πια. Είναι λογικό γιατί αυτή τη στιγμή οι πιο πολλές γυναίκες ρίχνουν το βάρος στη δουλειά, αφήνουν τα προσωπικά στην άκρη, περνάνε τα χρόνια και μετά λες, α, να πάρω τον κολλητό μου, να κάνω μαζί παιδί. Δεν ξέρεις, ρε Νάνση, τι έχει συμβεί στην κάθε γυναίκα. Είναι τόσο ξεχωριστή κάθε. Προφανώς είναι απογοήτευση όμως ότι την οδήγησε να πάρει μια τέτοια απόφαση. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω κιόλας. Να το σκέφτηκε το. Αν θες να το σκεφτεί, σημαίνει ότι μπορεί και να το κάνει. Ναι, λέω, αλλά για να φτάσει σε μια τέτοια σκέψη που προφανώς έχει να κάνει μια παράμετρο σημαντική σε όλες τις γυναίκες, για όλες τις γυναίκες, είναι η ηλικία. Προφανώς ναι. Αυτό είναι, θεωρώ... Και θέλει να γίνει μανούλα. Και ακόμα το να μπεις, στο να μπεις στη διαδικασία του να κάνεις κατάψυξη εξωτερικών. Από εκεί πέρα, τι έχει συμβεί, ποιος, τι, γιατί, αν έχεις οριμάσει, αν έχεις απογοήτευση, αν, δεν μπορούν, οτιδήποτε. Ο μαέστρος είναι που τη ζήγησε. Αυτό. Ο μαέστρος που τη ζήγησε. Τι μαέστρος ήταν αυτός, ο ξένος? Ποιος να είναι τώρα αυτός? Και τι λογική έχει τώρα ο μαέστρος να ζυγίσει? Και καλά, ναι, ότι πρέπει για να εμφανιστείς στην πίστα πρέπει να είσαι κορμά. Αυτό, με αυτή τη λογική από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα. Ήταν άλλα τα χρόνια. Μάλιστα. Τώρα η κοπέλα είναι πολύ καλά. Έβγαλε νέο τραγούδι το οποίο λέγεται Κάτι δεν κάναμε με καλά. Με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Σε μουσική Γιάννη Ζουγανέλη. Συνεργασία. Καλοκάξιδο. Καλό πάμε. Αλέξη Μίχα. Αλέξη, σε σένα.